Γεια σας συνδρομήτρες της μαμάς μου. Όπως βλέπετε, το σημερινό βίντεο το ξεκινάω εγώ. Γιατί το ξεκινάω εγώ? Όπως είχατε ψηφίσει το καλοκαίρι να την κάνω 24 ώρες ό,τι θέλω, σήμερα θα την κάνω για 24 ώρες ό,τι θέλω. Η ώρα είναι 9 και 4 και πάμε να την ξυπνήσουμε. Μαμά! Μαμά! Έλα, ξυπνάμε τώρα. Ξυπνάμε. Γιατί τι είναι? Γιατί σε κάνω ό,τι θέλω για 24 ώρες. Ναι, καλά. Άντε, ξυπνάμε. Πεινάω, πρέπει να μου φτιάξεις πρωινό. Έλα, ξυπνάμε τώρα. Ναι. Έλα, 9 και 4 η ώρα, ξυπνάμε. Τι κάνεις, παιδί μου? Έλα, ξυπνάμε τώρα. Έλα! Έλα, έλα, τώρα ξυπνάμε. Τώρα ξυπνάμε, σήμερα είναι η μέρα μου. Έλα, έλα, έλα. Σε κάνω ό,τι θέλω για 24 ώρες. Έλα, ξυπνάμε τώρα. Έλα, ξυπνάμε τώρα. Έλα. Ξυπνάμε. Ξύπναμε. Ξύπνα, πεινάω. Φτιάξε μόνο σου να φας. Εσύ θα μου φτιάξεις. Ολόκληρο παιδί και θες από τη μάνα σου. Συνηθίζεται αυτό. Ήδη τώρα γράφεις? Ναι. Ουρανία, τι παλεύεις? Μια χαρά. Έλα, ξυπνάμε. Α, έχουμε τα πάντα. Τι εννοείς τα πάντα? Έχουμε ψώνια. Ξυπνάμε τώρα. Ναι, ναι, εσύ ξυπνάς εκεί. Ξυπνάμε. Παιδάκι μου. Εντάξει, θα σηκώθω στα μάτια. Καλημέρα, ομορφιές μου, και welcome to my channel again. Σε μια καλύτερη εκδοχή μου από το προηγούμενο πλάνο, αφού ξύπνησα. Και ο θέλος δεν το λες. Αναγκαστικά, γιατί σήμερα είναι η μέρα της ουρανίας. Ένα βίντεο το οποίο εσείς το ζητήσατε το καλοκαίρι. Περσίνα ξύνα στα φίλια, ρε παιδάκι μου, Οκτώβρη μήνα. Αλλά όμως αυτό το challenge, επειδή το ζητήσατε και εγώ χατήρια δεν χαλάω, ήρθε εδώ πέρα σήμερα στις οθόνες σας. Λοιπόν, έχω ξυπνήσει που λέτε αναγκαστικά και δεν ξέρω τι με περιμένει. Η αλήθεια είναι, κάτι για ψώνια άκουσα. Και να σου πω την αλήθεια μου, τα μαλλιά μου ήδη ηλεκτρίστηκαν. Εσείς τώρα, συγγνώμη, στο Instagram, γιατί ψηφίσατε να με κάνει ό,τι θέλει η ουρανία? Εγώ δηλαδή ψυχή δεν έχω. Δεν μπορούσα να την κάνω εγώ ό,τι θέλω την ουρανία. Οπότε, αν θέλετε να δείτε τι τυραννία θα περάσω σήμερα, μείνετε σε αυτό το βίντεο και μην ξεχνάτε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι μου και να με ακολουθείτε και στα social media. Λοιπόν, ορίστε, μωρή, ξύπνησα. Το πρόγραμμα της ημέρας έχει ως εξής. Θα πάμε. Αρχικά θα πάμε στο αυτοκίνητο. Δεν θα φτιάξω ένα καφέ να πιω. Θα πας να μου πάρεις πρωινό, άρα χαρισματικά θα πιεις και ένα καφέ. Α, με σκέφτηκες, μ' αρέσει που με σκέφτηκες δηλαδή. Εντάξει, οκ. Okay. Θα πάμε να μου πάρεις πρωινό και μετά θα πάμε στα μαγαζιά. Δεν θα σου πω ακριβώς πού. Θα πάμε... θα πούμε στο αυτοκίνητο και θα σου πω μετά από το πρωινό. Κάτσε, γιατί νομίζω ότι είμαι καμιά μπάνκα εδώ πέρα. Λοιπόν, για να καταλάβω, είναι πολλά τα πράγματα, μην με τρομάζεις, γιατί και εγώ... Είναι βασικά. Αυτά τα βασικά πάντα γίνονται και δευτερεύοντα και τριτογενείς πλάσματα. Οπότε τώρα ουσιαστικά να μην φτιάξω ένα καφέ. Δεν μπορώ να πω. Όχι! Α, όχι! Θα πάω να πάρεις το μαγαζί. Ωραία. Λοιπόν, να πάρω το αυτοκίνητο βασικά. Ναι. Και πάμε να σου πω που θα πάμε για πριν. Τι πάμε? Λοιπόν, μπήκαμε στο αυτοκίνητο και εκεί που θέλω να πάμε πρώτα είναι στο Jimmy. Ο Jimmy είναι ένα μαγαζί που έχει διάφορα είδη χορού και θέλω παπουτσάκια και κορμάκι. Μετά θα πάμε στο Athens Heart. Μην και τυχόν πιούμε κανένα καφέ δηλαδή πρώτα. Όχι. Έτσι. Μετά θα πάμε σε Athens Heart. Εγώ, αγάπη μου, δεν μπορώ να οδηγήσω χωρίς καφέ. Δεν με νοιάζει, οδήγα. Λοιπόν, θα πάμε όπως σας είπα στο Athens Heart. Θα πάρουμε δύο κολάν. Κύκλους εδώ πέρα όλη την Καλυθέα να πούμε, γιατί το μυαλό μου θέλει καφέ. Θα πάρω διάφορα πραγματάκια για το χορό. Α, τα διάφορα πραγματάκια αυτά λίγο με φοβίζουνε. Δεν είναι στάνταρ κάθε χρόνο η φορεσιά σας. Θέλετε δηλαδή και φαρφάλες και φιουγκάκια? Μπορώ. Δεν είμαστε junior για να πάρουμε και τις χατούλες. Λοιπόν, μετά θέλω να πάρουμε κάποια ρούχα που θέλω να το φοράω στο στίβο, που θα είναι πιο αθλητικά. Και πού θα πάμε? Στο Athens Heart, θες είναι, έτσι είναι. Δρομολόγια πρωί-πρωί χωρίς καφέ. Βέβαια. Και μετά θα πάμε να πάρουμε πρωινό. Α, εντάξει. Ωραία. Πάμε.
Λοιπόν, έτσι, πρωί-πρωί με την αυγούλα εδώ πέρα στην ταλαιπωρία. Ο Τζίμις δεν έχει ανοίξει ακόμα. Εντάξει, καλά μας πάει. Η ταλαιπωρία του αιώνα. Λοιπόν, πάμε τώρα στο Athens Heart. Ναι. Έτσι. Και τελειώσαμε από τα H&M και πάμε ξανά πίσω στην Τζίμι. Πας και βρούμε τα κορμάκια και τα παπουτσάκια. Αχ, Παναγία μου. Η ώρα είναι 10. Δεν έχει πάει ακόμα 10. Δεν μπορώ να πάω πραγματικά. Δεν έχω πιει καφέ, ρε φίλε. Δηλαδή, είσαι τραγική. Είσαι τραγική. Τελειώσαμε και από τα ψώνια. Εντάξει, παιδιά, είναι μεγάλη ταλαιπωρία το να ξυπνάς έτσι απότομα, βάναυσα, χωρίς να έχεις πιει καφέ. Το καλό είναι ότι τελειώσαμε γρήγορα, είναι Σάββατο και παντού γίνεται ένας χαμός βασικά από κίνηση. Και εγώ είμαι της φιλοσοφίας ότι καλύτερα να πας νωρίς. Άρα, από τη μία καλά έκανες και με ξύπνησες νωρίς. Η αλήθεια είναι, αλλά είμαι σε μία φάση που θέλω καφέ. Θέλω καφέ, νομίζω δεν με νοιάζει. Τώρα θα πάμε να πάρουμε πρωινό. Ναι. Ωραία. Αχ, και μετά θα πάω σπίτι να ξεκουραστώ στο λέω. Μα. Έχω μια πολύ καλή ιδέα για να ξεκουραστείς. Θέλω να έρθει η κολλητή μου στο σπίτι. Η Τζελίνα. Και εγώ δηλαδή πώς θα ξεκουραστώ. Τι πώς θα ξεκουραστείς. Θα την πούμε να έρθει την ώρα και αυτά τα 10 λεπτά για να έρθει. Δηλαδή θα ησυχάσω το κεφάλι μου, θέλεις να πεις. Μπα. Εντάξει, τι να πω. Εντάξει. Δεν θα ξεκουραστεί σήμερα. Εντάξει. Έχω πολλά στο μυαλό μου θέλω να τα κάνω. Όπως σου ήρθαν στο μυαλό να σου βγουν, γλυκούλα μου. Άντε. Λοιπόν, πάμε να πάρουμε πρωινό. Πάμε. Πήγαμε και στο φούρνο, πήραμε και το πρωινό μας και τον καφέ. Αλλή μόνο. Εν τω μεταξύ προσέχτε λίγο, φέρε μου τον καφέ. Φέρε μου τον καφέ. Κοίτα τι καλαμάκι μου πήρε. Λες και πίνω φρέντο. Μάνα μου, όταν πίνεις φραπέ. Κοίτα, θέλεις... μου έδωσε καλαμάκι και του είπα πως πήρε, γιατί πήρα από αυτά που εκεί που έχει πολλά καλαμάκια μαζί. Και δεν ξέρεις ότι ο φραπέ πίνεται με μεγάλο καλαμάκι. Κοίτα εδώ τώρα κατάσταση. Μεγάλο ήθελε να σου έφερε αυτό που πίνουμε milkshake. Δεν θέλω αυτό. Θέλω αυτό το φραπέ. Τέλος πάντων. Οι δοκιμασίες τελείωσαν οι πρώτες. Ψώνια, πρωί-πρωί, με την αυγούλα, πρωινό και καλή χαλάρωση τώρα. Τι χαλάρωση καλέ, ας σπίτι φυκριτή μου. Χαλάρωση, τι λέει. Πάμε σπίτι πάνω να τα πω. Γεια σας again. Τώρα χαλάρωσα, βασικά ποτέ δεν χαλαρώνεις όταν έχεις μια υποπίεση συνέχεια και σου ζητάει και εκείνο και τα άλλο. Καλό είναι ότι όμως έχουμε και καφέ, άνοιξε το μάτι και τώρα έκανα εγώ κάποιες εδώ πέρα δουλίτσες, γιατί ούτε οι δουλειές του σπιτιού σταματάνε, φιλενάδα. Λοιπόν, όσο περιμένουμε την κολλητή που την πήραμε, πήραμε τηλέφωνο και τηλέφωνο και θα έρθει, θα σε βάλω να παίξουμε PlayStation. Ναι. Το παιχνίδι που γιατί θέλω. Μια που έχω και ελεύθερο χρόνο. Βέβαια. Ναι, έτσι ακριβώς. Το αγαπημένο μου παιχνίδι. Και κατά τα άλλα. Εν τω μεταξύ σε έχω βάλει να ετοιμάσει και το φαγητό. Σήμερα θα φάμε μπριζόλες με πατάτες. Εν τω μεταξύ, εγώ τώρα μόλις το έχω βγάλει από την κατάψυξη και τώρα τις ήρθα να κάνουμε μπριζόλες. Τέλος πάντων, να είναι καλά το μικροκυμάτων που μου παγώνει το κρέας. Θα κάνω μπριζόλες γιατί τις αρέσουν πάρα πολύ οι μπριζόλες και θα κάνουμε και πατάτες στο φούρνο. Δεν θα κάτσουμε ποτέ σήμερα, ποτέ. Εν τω μεταξύ, έχω και ένα ραντεβού για νύχια. Εντάξει, μια χαρά. Εν τω μεταξύ, εγώ αυτό τώρα βαριέμαι πάρα πολύ. Ιδίως όταν έχεις δουλειές και ο άλλος είναι στην καρακοσμάρα του και θέλει να παίξουμε PlayStation, δηλαδή. Για να παίξουμε όμως πρέπει να μπεις. Ναι, επιμένει κιόλας. Δηλαδή, παιδιά, τι τραβάω σήμερα. Είναι η χειρότερη μου μέρα. Δηλαδή, για μένα είναι η καλύτερη μου μέρα. Βέβαια, γιατί σου κάνω όλα τα χατρίγια και δεν μπορώ να σου πω όχι σήμερα. Δηλαδή, με όλο αυτό που έφαγα μέσα στη ζέστη, παρόλα αυτά που πήγαμε και νωρίς για να σου ψωνίσω, είχε πάρα πολύ ζέστη. Για μένα δεν τη γουστάρω και Οκτώβριο μήνα τώρα, καταλαβαίνεις. Μετά έκατσα, μαγείρεψα. Καλά, έτσι κι αλλιώς θα καθόμουν να μαγειρέψω, αλλά θα ήθελα έτσι λίγο να κάνω. Δεν ξέρω, πολύ πίεση. Το απόγευμα θα κάτσουμε μέχρι να έρθει κολλητή μου. Ναι, σωστό και εδώ. Δεν θα χαλαρώσω ποτέ, να ξέρετε. Ποτέ. Ποτέ. Πάμε. Πάτα, χ και μπες. Την νικήσω.
Ορίστε, Ουρανίτσα, έτοιμο το φαγητό σου. Δηλαδή πια. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ξεπατώθηκα σήμερα, αλλά χαλάλη σου. Γιατί και εμένα μου αρέσουνε. Ναι, θα φας και σήμερα μου. Ναι, πρινσούλα μου. Ναι. Γεια σας και πάλι. Λοιπόν, αφού η μαμά μου ξύπνησε από το μεσημεριανό τον ύπνο, αφού την έχω τυρανίσει και από το πρωί και το μεσημέρι, είπα να την τυρανίσω και λίγο ακόμα για να κλείσουμε και το βίντεο. Λέω να την πάω για γλυκό, αλλά όχι σε ένα οποιοδήποτε ζαχαροπλαστείο, ούτε καν σε ζαχαροπλαστείο, σε ένα μαγαζί με μπραντς. Πήγε πρόσφατα για μπραντς, δεν ξέρω αν σας το έδειξε στο Instagram, αλλά λέω να την πάω κι εγώ γιατί έχει πολύ ωραία γλυκά, καφέδες, ποτά, τα πάντα. Λοιπόν, για πάμε. Τι έγινε, Μανούλα, βλέπουμε Netflix. Και έχω αράξει, ρε σηπώ, από ναι, τώρα. Θα αράξει όμως για λίγο. Γιατί σκέφτομαι, όπως βλέπεις, αφού ντύθηκα κιόλας. Ναι, όντως, γιατί ντύθηκες, με στο σπίτι. Σε βλέπω σε νιαρισμένη, στολισμένη, γιατί το έβαλες. Λοιπόν, λέω να πάμε για γλυκό. Αλλάξω ζωχαροπλαστείο. Εκεί που είχες φάει πρόσφατα για μπραντς. Αλλά εμείς θα πάμε για γλυκό. Α, δεν θα το γλιτώσουμε. Φάγαμε τις μπριζόλες, έχουμε τουμπανιάς εδώ. Αφού δεν φτιάχνεις. Ναι, αφού δεν φτιάχνεις. Γιατί συνέχεια να τριγυρνάω γύρω. Αφού δεν φτιάχνεις όμως και είναι η μέρα μου, θα πάμε για γλυκό. Τι ώρα είναι, ρε σήμερα. Πρέπει να είναι 6 και 4. 6 και 4, ε. Α, 6 και 12. Βαριέμαι, ρε Ουρανίτσα. Άστο καλύτερα, μην βάζουμε και καμιά θερμίδα. Σήμερα είναι η μέρα μου. Σήμερα είναι η μέρα μου. Όχι. Άντε, τι σου. Σήμερα είναι η μέρα μου. Σε κάνω ό,τι θέλω και θα πάμε για γλυκό τώρα. Ντύσου, στολή σου, δεν ξέρω και εγώ τι θα κάνεις. Και φεύγουμε. Οκ, εντάξει. Ορίστε. Σε νιαρίστηκα, στολίστηκα, μεγάλη χάρη σου. Ειλικρινά. Οπότε πάμε να σου πάρω γλυκό. Δεν γίνεται. Δεν το πάρεις, θα κάτσουμε. Θα κάτσουμε. Ωραία. Δεν το πληρώνω. Με τίποτα δεν το πληρώνω. Τέλος πάντων. Πάμε. Έχει χάρη που είναι ωραίο μαγαζί, σου έλεγα. Είναι τέλειο. Λέω να πάρουμε το παγωτήριο. Έσκασα. Δεν νομίζω να πεις και βραδινό δηλαδή. Ναι, βέβαια, ένα πιτόγυρο από όλα. Να πας να το φας μόνη σου, εγώ φεύγω, απολύομαι, θα σκάσω πάνω στη λεωφόρο. Παιδιά, ειλικρινά, αυτό το φαΐ δεν το κάνω καθημερινά, η αλήθεια είναι. Και γλυκό στο καπάκι, εντωμεταξύ επειδή ήταν πάρα πολύ νόστιμες μπριζόλες, έφαγα και λίγο παραπάνω και μου έχει κάτσει τώρα αυτό έτσι. Η ώρα είναι 8.30 προς 9 παρά, οπότε
Λιώσαμε. Κοίτα, ευχαρίστω θα έπαιρνα μια σοβίτσα τώρα. Η αλήθεια είναι. Ήτανε τέλειο το γλυκό βασικά. Εγώ πήρα και ένα καφέ αλίμονο. Εννοείται ότι δοκίμασα για το γλυκό. Και η μέρα βασικά αυτό το challenge που το ζητήσατε εσείς θα κλείσει κάπου εδώ. Εγώ η αλήθεια είναι ότι πέρασα έτσι και έτσι. Βασικά δεν πρέπει να έχεις παράπονο, πλέον. Με μου άρεσε πάρα πολύ. Βέβαια, φυσικά. Εγώ ξεκολλώ. Θα μπορούσα να περάσω έτσι για πάντα, να ζούμε έτσι, να σε κάνω ό,τι θέλω. Forever. Από πού να αρχίσω, από το πρωί που με πήγες στην αγορά, που σου πήρα, σου ψώνισε, σου πήρα πρωινό, σου έφτιαξα το καλύτερο φαγητό. Έπαιξα PlayStation. Ήρθε η κολλητή σου βασικά. Την κολλητή δεν το έβαλα εδώ μέσα, γιατί καταλαβαίνετε ότι το παιδάκι και η μαμά δεν ήθελε να βάλω το κοριτσάκι στο YouTube. Παρ' όλα αυτά είχα και ραντεβού, δηλαδή όλα αυτά τα πράγματα. Παίξαμε και ούνο και ήρθαμε εδώ πέρα. Έφαγες και το γλυκό το οποίο σου άρεσε πάρα πολύ αυτό το μαγαζί. Με έκανε για ένα 24ωρο ό,τι ήθελε. Οπότε, αν σου άρεσε αυτό το βίντεο, κάνε ένα like, μην ξεχνάς να κάνεις εγγραφή και subscribe στο κανάλι, να χτυπάς και την δόλτσα κουδούνα για να σου έρχονται όλα τα βίντεο από την Μπέλα Μέρη και μέχρι το επόμενο βίντεο να περνάτε super duper. Φιλάκια πολλά! Γεια σας!